Αποφασίσουμε όλοι μαζί να υποστηρίξουμε μια σοβαρή πολιτική που με συνέπεια και με σοβαρότητα θα υλοποιεί μεταρρυθμίσεις, θα υποστηρίξει τον ιδιωτικό τομέα και τις επενδύσεις για να μπορέσει να σταθεί η οικονομία στα πόδια της, ή διαφορετικά με μια ρητορική η οποία θα επιστρέψει στο παρελθόν και θα υποστηρίζει μια νοοτροπία η οποία ευθύνεται για αυτό που ζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, δυστυχώς θα αναπαράγεται και δεν θα μας αφήνει να πάμε μπροστά. Το τελευταίο ερώτημα σήμερα. Νομίζω ότι απαντιέται πάρα πολύ. Αν το επιτρέψετε να το υποβάλλω αυτό. Στο χθες η παρένθεση έλεγε κλεψιάς και λουβιτούρας. Δεν το είπα για να μην παρεξηγηθώ. Ωραία, ωραία, γιατί ωραία. Με βρίζουν να μην. Τώρα το κλεψιάς και λουβιτούρας, ψάξτε και τους συμβούλους του κ. Τσακαλώτου. Ψάξτε και τόσα άλλα πράγματα. Κανονικά έπρεπε να πω ότι δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε το ερώτημα. Αλλά πρέπει να το κάνω για να μιλάμε και για τα θέματα της ημέρας. Πήγαμε στον ΑΣΕ, πήγαμε στην Δανία, είπαμε χίλια, είπαμε για την ΕΡΤ. Καλά κάναμε όλα αυτά. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το έκανε Μάριον πριν 12 λεπτά. Στην θέση. Επειδή περιγράψετε την άποψή σας για το δημόσιο, μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις. Επιμένετε, δηλαδή τώρα έχουμε πάει στο μία πρόσληψη ανά μία αποχώρηση. Εσείς επιμένετε ότι είναι αναγκαία η μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις ώστε να γίνει το δημόσιο πιο λειτουργικό. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισμός και στον αριθμό. Που στο 1-5 ρωτάω τώρα, κύριε, δεν θα προκύψει. Σας το ξαναλέω για άλλη μια φορά από απολύσεις. Και στον πραγματικό αριθμό του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα, μάλιστα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το δημόσιο. 1:5, αυτό είναι. Δεν γίνεται, ξέρετε. Εγώ δεν λέω για απολύσεις, εγώ λέω για απολύσεις. Δεν γίνεται οι Έλληνες πολίτες να ταλαιπωρούνται αδιανόητα. Μπορώ να σας περιγράψω δεκάδες περιστατικά τώρα, που λόγω του ρόλου μου στην πολιτική φτάνουν σε εγώ μένα και αφορούν τη γραφειοκρατία και την αδυναμία υλοποίησης βασικών αναγκών των Ελλήνων πολιτών. Η Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, θα εξορθολογήσει το δημόσιο τομέα, θα κάνει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα. Προφανώς πρέπει να ελαττωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω. Άρα, όχι με απολύσεις. Προφανώς με μια αναλογία. Κύριε Τσιάρα Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ.